Καταφέραμε και φέτος να είμαστε εδώ στο Memorial για να τιμήσουμε τα θύματα των επιθέσεων. Ειδικά αυτή τη φορά κοιτάξαμε και τα θύματα του 1993 που βρίσκονται στην άκρη από το βόρειο τμήμα. Σε αυτό βλέπουμε επίσης ότι δεν ήταν μόνο 6. Είχαμε και ένα αγέννητο παιδί, εφόσον η γυναίκα ήταν έγκυος. Και χαιρόμαστε που αυτό το γράφουν και καταγράφεται και έμεινε αυτό το ίχνος και αποδεικνύει ότι η ανθρωπότητα δεν είναι μόνο η ζωντανή, είναι και οι νεκροί, είναι βέβαια και οι αγέννητοι. Και όταν βλέπουμε πώς έχει δημιουργηθεί το όλο πλαίσιο, καταλαβαίνουμε ότι ό,τι και να έκαναν αυτοί που επιχείρησαν να σβήσουν τους δύο πύργους, καταφέραμε τώρα με αυτήν την αποκατάσταση και αυτή την ανακατασκευή να έχουμε μνημεία που δείχνουν το ίχνος του παρελθόντος, να έχουμε έναν πύργο που δείχνει και αυτό τα δεδομένα και από εδώ, και βέβαια ο Freedom Tower που αντιπροσωπεύει και αυτό το όραμα της ελευθερίας. Και τελικά, ακόμα και με τα έργα του Καλατράβα, καταλαβαίνουμε ότι ήρθε η ομορφιά της αλήθειας μέσα σε αυτό το μνημείο που είναι πραγματικά για τη μνήμη και όχι μόνο για το θάνατο, να μας πει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε, και αυτό μας θυμίζει επίσης ότι όταν μιλάμε για τις τέσσερις ελευθερίες του Ρούσβελτ, εδώ έχουμε κάτι πρακτικό που έχει σχέση με το να μην φοβάμαι τον φόβο, γιατί αλλιώς έχουμε ένα θέμα, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό. Και το γεγονός ότι το βλέπουμε εδώ τόσο χειροπιαστά και τόσο όμορφα αποδεικνύει ότι η αλήθεια είναι πραγματικά η άρνηση της λύθης και ότι η μνήμη μπορεί να είναι όμορφη όπως το αποδεικνύει όλος ο χώρος εδώ στη Νέα Υόρκη.